Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ολεκάκης στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Μαζαράκης από την άλλη γωνιά και ακριβώς απέναντί μου ένας καλός μου φίλος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευαίσθητος στα ιστορικά θέματα, ένας άνθρωπος που μιλάει για την ιστορία της Ελλάδος και σχεδόν δακρύζει. Το λέω και ας μην το θέλει να το λέω. Είναι ένας ιστορικός, είναι ερευνητής, είναι ένας άνθρωπος που διδάσκει στη σχολή Κάρων χρόνια τώρα. Μάλλον πετάει παρά περπατάει στον δρόμο. Πετάει σίγουρα με το μυαλό του. Αναζητεί οτιδήποτε πετάει. Αναζητεί οτιδήποτε πετούμενο στην ιστορία. Αυτά που πετάνε άλλοι στις μικρές λεπτομέρειες. Ο Κώστας ο Λαγός πάει, τα βρίσκει, τα αναδεικνύει και γίνεται έτσι ένας αλιεύς σπάνιων αεροπορικών ειδήσεων και γενικά στρατιωτικών ειδήσεων. Ο Κώστας ο Λαγός, που το τελευταίο του βιβλίο για τη μάχη του Μαραθώνα το αναλύσαμε ήδη εδώ και πάει και πάρα πολύ καλά, ένα μεγάλο λεύκομα, έχει γράψει και άλλα ο άνθρωπος. Αλλά σήμερα τη συγκεκριμένη ημερομηνία τον προσεκάλεσα εδώ στο στούντιο του 901. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία για την αεροπορία μας που ο κόσμος δεν το ξέρει τόσο πολύ και θα ήθελα με την καθοδήγησή του, τη βοήθειά του και τις γνώσεις του να πάμε κοντά να προσεγγίσουμε το τι ακριβώς κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, οι άπειροι πιλότοι μας, οι μικροί πιλότοι μας, οι λίγοι πιλότοι μας απέναντι σε μια τεράστια υπερδύναμη που όσο και αν τους κοροϊδεύαμε και τους λέγαμε μακαρονάδες και γελάγαμε με αυτούς, τελικά δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Αυτό ήταν η σάτυρα που έχει μέσα του ο ελληνικός λαός από την εποχή του Αριστοφάνη και μετά. Αλλά η ουσία είναι ότι ας μην γελάμε και ας μην γελιόμαστε. Δεν ήταν οι μακαρονάδες οι Ιταλοί, ήταν η υπεροπλία της εποχής, ήταν η υπερδύναμη της εποχής και αυτό που κατάφεραν οι Έλληνες πιλότοι και οι Έλληνες πιλότοι ήταν ένας πραγματικά άθλος και σήμερα θα εξηγήσουμε λεπτομερώς γιατί επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία της 1ης του Νοέμβρη και γιατί ακριβώς είναι πολύ κομβική. Κώστα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την πρόσκληση. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά, Γιώργο. Και σήμερα που θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, ναι, σε βλέπω. Ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν έκανα μια μικρή εισαγωγή λέγοντας πως τελικά δεν ήταν έτσι απλό το πράγμα οι Ιταλοί μακαρονάδες ή οι χαβαλέδες και οι. Όχι, βέβαια. Έτσι, όχι, βέβαια. Αυτό φυσικά ισχύει και για το στρατό Ξηράς, αλλά κυρίως για την αεροπορία. Η Ιταλική αεροπορία του 1940 ήταν μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Μετά την γερμανική Λουτβάφη και την βρετανική Ραφ, ήταν η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Δηλαδή είχαμε... ήταν πολύ καλύτερη από την αμερικάνικη αεροπορία και από την σοβιετική αεροπορία. Δηλαδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις τρεις καλύτερες αεροπορίες, ναι, του κόσμου. Πολύ σωστά. Και μάλιστα μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 30, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν η πρώτη στον κόσμο. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η αναδιοργάνωση της Λουτβάφε, η Ιταλική αεροπορία ήταν καλύτερη και από τη γερμανική. Θα δηλαδή έλεγα και σε τομέα τεχνολογίας. Βεβαίως. Οι Ιταλοί δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα ότι τη δεκαετία του 30 είχαν ξεκινήσει παραγωγή μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροπλάνων, τα οποία αργότερα τα αντέγραψαν οι Γερμανοί και οι Βρετανοί. Και μάλιστα δεν είναι μόνο στην τεχνολογία ότι ήταν πολύ μπροστά οι Ιταλοί, είχαν τους καλύτερους πιλότους. Αυτό δηλαδή δεν είναι υπερβολικό, με την έννοια ότι αν κοιτάξουμε τα ρεκόρ που υπάρχουν από αγώνες που γίνονταν τη δεκαετία του 30, είναι σχεδόν όλοι οι Ιταλοί. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο πρώτος μήνος πολεμικών που πέρασε πάνω από τον Ατλαντικό ήταν από την Ιταλική αεροπορία. Που εκεί και πέρα οι Ιταλοί είχαν μια μεγάλη εμπειρία όσον αφορά πολεμικές αποστολές, διότι το 1935 στην εισβολή που έκαναν στην Αβυσσινία πήρε μέρος η αεροπορία τους. Συμμετείχαν στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Αυτή τη ρημάδα την Αβυσσινία πληρώσαμε. Αυτή τη ρημάδα την Αβυσσινία πληρώσαμε. Έλα, ναι, πες. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη είχε επενδύσει πάρα πολύ πάνω στην τεχνολογία. Μα νομίζω και οικογενειακός ο Μουσολίνη, ναι, προτιμούσε πολύ την αεροπορία, έτσι. Βεβαίως, οι δύο γη του ήταν πιλότοι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, έχουμε λοιπόν πραγματικά, όπως τα είπες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιους από τους καλύτερους στον κόσμο. Ναι, έτσι, ναι. Που μπορεί, Γιώργο, το 40 να μην είναι πια η πρώτη δύναμη, αλλά δεν πάει να είναι η τρίτη δύναμη. Και έμπειρη δύναμη. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Ωραία. Αυτούς λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Εμείς όμως ποιοι είμαστε και τι έχουμε? Ναι,
Ναι, εδώ νομίζω ότι... Υπάρχουν κάποια νούμερα, νομίζω ότι είναι αμήλικτα, έτσι. Ναι, ναι, εδώ τα μαθηματικά δεν λένε ψέματα. Τα οποία αν τα βλέπεις εσύ σήμερα αυτά τα νούμερα, ως κριτικός, ως ιστορικός τέχνης, ως πες ότι ήσουν σε εκείνη τη θέση να λάβεις αυτή την απόφαση και σου λέγει ένας... ήσουν ένας υπουργός, ας πούμε, εκείνης εποχής, έτσι, πολέμου ή άμυνας. Και σου λέγανε, εμείς έχουμε 70 και άλλοι έχουν 500. Τι θα του λέγες? Ναι, βέβαια, τα ακριβή νούμερα είναι 77 προς 472. Αυτό είπα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι 77 προς 472. Πρέπει να δούμε και λίγο τι αεροπλάνα είναι. Ναι. Δηλαδή, τα 77 τα δικά μας. Μόνο τα 12 ήταν κάπως σύγχρονα. Και αυτά είχαν μεγάλες ελλείψεις. Είχαμε αγοράσει κάτι αεροπλάνα, λέγονταν Blenheim, βομβαρδιστικά από την Αγγλία. Δεν είχαν ούτε ασυρμάτους πάνω, δεν είχαν ούτε, πώς το λέμε, για να ρίχνουν τα σκοπευτικά. Ήταν δηλαδή μόνο πετούσαν. Μάνιουαλ είχαν, άμα χαλάγε μια βλάβη, τι φτιάχναν αυτά τα σχέδια? Όχι, είχαν Greek πατέντες. Αυτό όπως και τα υποβρύχια και όλα αυτά. Τα φτιάχνανε μόνοι τους. Τα πήραμε λίγο βιαστικά. Δεν υπήρχαν σχέδια. Τα άλλα ήταν ο Θεός να τα κάνει αεροπλάνα. Τα πατέντες οι Άγγλοι πουλήσανε πάλι υλικό. Οι άλλοι τα είχαν στα μουσεία εκείνη την εποχή. Ενώ τα 472 ιταλικά αεροπλάνα ήταν υπερσύγχρονα. Δηλαδή, μας δώσανε αεροπλάνο που τα έχουν στα μουσεία, τους και περισσεύανε. Δεν είχαν αίθουσες να τα βάλουν στα μουσεία τους και λέει, τα πουλήσουν στους Έλληνες. Υπάρχει μια χαρακτηριστική περίπτωση. Συγγνώμη, γιατί αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπες, Γιώργο. 15 Απριλίου του 1941, τώρα προχωράμε όταν πια έχουν εισβάλει και οι Γερμανοί, δεν μας φτάνουν δηλαδή οι Ιταλοί. Με τα 472 ήρθαν και τα 1200 γερμανικά. Έρχεται και νούμερο ένα. Έγινε μια αρωμαχία πάνω από τα Τρίκαλα, η οποία είναι περίφημη αρωμαχία, που εκεί έχουμε νεαρούς πιλότους Γερμανούς 18-19 χρονών, παιδιά, οι οποίοι ήταν και βετεράνοι, ήδη βετεράνοι. Απρίλιο του 1941 αυτοί είχαν πολεμήσει στη μάχη της Αγγλίας. Και βλέπαν τα δικά μας τα αεροπλάνα και δεν ξέραν τι ήταν αυτά που πετούσαν. Λέει, εμείς τα έχουμε δει αυτά, λέει, στα μουσεία τα βλέπαμε. Τι είναι αυτά τα αεροπλάνα? Δηλαδή, αυτά ακούγονταν στους ασυρμάτους. Λέει, συγγνώμη, βλέπω ένα μπρεκέ 19, τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι, ξέρεις, είναι σαν και σαν τον παππού που πάει να αλλάξει το κινητό του σήμερα σε ένα κατάστημα και το βλέπει ο νεαρός υπάλληλος στο κινητό και λέει, τι είναι αυτό εδώ πέρα, υπήρχε τέτοιο κινητό. Σαν αυτά που είναι όπως ο ασύρματος, τα 94 που βγήκαν τα κινητά. Αυτή είναι αλήθεια, δηλαδή. Είναι όχι απλώς τα νούμερα μίληκτα, είναι και η τεχνολογία. Άρα λοιπόν, πάμε πάλι. Έχουμε 77. Ναι, σαράβαλα. Τα 60 σαράβαλα. Ναι. Μάλιστα. 65 σαράβαλα. 65 και έχουμε απέναντι 472 καινούρια. Να σημειώσουμε επίσης ότι το 40 οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει να κάνουν πειράματα με αρουθούμενα. Δηλαδή, πόσο μπροστά ήταν, όχι ότι είχαν αρουθούμενο, αλλά είχαν βγάλει μοντέλο που πειραματίζονταν. Γιατί βέβαια οι Γερμανοί βγάλαν το πρώτο αρουθούμενο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ήταν αυτή η αεροπορία που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, και να σου πω τώρα, να πάρεις αυτή την απόφαση, τι θα έκανες? Εγώ. Παλεύεις με αυτούς? Εγώ ευτυχώς είμαι και Αυστραλός υπήκοος, αλλά θα μου πείτε και η Αυστραλία ήταν στον πόλεμο τότε. Mm-hmm. Άρα πάλι εδώ θα είμαι. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζουν οι αρωμαχίες. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά τις περισσότερες από αυτές ούτε τις θυμόμαστε, ούτε τις αναφέρουμε. Απόψε είπαμε μια πάρα πολύ σημαντική επέτειο. Είναι σημαντική και δεν το ξέρουν. Ακόμα και στρατιωτικοί δεν ξέρουν, γιατί που έχω μιλήσει μαζί τους, γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η στροφή του μηνός από 1η προς 2 Νοεμβρίου. Και γι' αυτό κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, να τιμήσουμε και την 1η Νοεμβρίου και τη 2η Νοεμβρίου. Λοιπόν, Κώστα Λαγέ. Ναι. Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι είναι και ενδιάμεσα μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου που είναι η γιορτή της αεροπορίας. Αλλά αυτό που δεν ξέρω πολλοί κόσμος είναι ότι η 2η Νοεμβρίου, που ήδη έχουμε πει, είναι η σημαντικότερη, ίσως μάλλον η σημαντικότερη ημερομηνία όσον αφορά τη δράση της ελληνικής αεροπορίας στον πόλεμο του 40. Καταρχήν να πούμε ότι 1η Νοεμβρίου έχουμε τον πρώτο βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε ο υπουργός εξωτερικών ο Τσιάνο στην πρώτη γραμμή ως συγκυβερνήτης ένα από τα βομβαρδιστικά. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό είναι συγκλονιστικό. Και δείχνει και πόσο έμφαση δίνανε οι Ιταλοί σε αυτή την επίθεση. Ακριβώς. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για προπαγάνδα. Έχουν τον Τσιάνο πάνω στο αεροπλάνο. Ναι, για να ρίχνει βόμβες. Ναι. Δηλαδή, ο Τσιάνο δεν τον είχαν σαν προπαγάνδα σε κάποιο στα μετώπιση να πετάει ένα αεροπλάνο. Όταν ξεκίνησε ο 1η Νοεμβρίου ο πρώτος βομβαρδισμός, ήταν σε ένα από τα 10 πρώτα αεροπλάνα που χτύπησαν τη Θεσσαλονίκη, και στο δεύτερο κύμα ήταν ο Μπρούνο Μουσολίνι, ο οποίος αυτός ήταν χειριστής, ο πρωτότοκος γιος του Μουσολίνι. Δευτέρα Νοεμβρίου. Αν γινόταν κάτι, δηλαδή, έχανε η Ιταλία και τον Υπουργό Εξωτερικών και το γιο του φασίστα. Ναι, και όμως την επόμενη μέρα που επαναλάβανε οι Ιταλοί τον βομβαρδισμό, από τα 10 αεροπλάνα χάσαν τα 4. Άρα ήταν πολύ κοντά. Αντί δηλαδή να πέσουν τα 4 βομβαρδιστικά Δευτέρα Νοεμβρίου, αν έπεφταν την 1η Νοεμβρίου, μπορεί να έχαναν το Υπουργό Εξωτερικών
Και, ή το γιο του Μουσολίνη. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Την αλαζονία του καθεστώτος. Πίστευαν πράγματι ότι δεν κινδύνευαν. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά ο Τσιάνο δεν ξαναπέταξε σε αποστολή βομβαρδισμού. Μετά από αυτά που είδε. Ναι. Και τι ζημιά προξενούν στη Θεσσαλονίκη? Ναι, σκότωσαν κόσμο. Περίπου γύρω στα 1η Νοεμβρίου, γύρω στα 80 άτομα σκοτωθήκαν. Γυναικόπαιδα κυρίως. Άμαχο πληθυσμό. Ναι, άμαχο πληθυσμό. Αλλά την ίδια ακριβώς μέρα, 1η Νοεμβρίου, η ελληνική αεροπορία με την 32η μοίρα βομβαρδισμού χτυπάει το αεροδρόμιο της Κοριτσάς. Μία από τις βόμβες πέφτει στο χώρο του διοικητηρίου όπου είχαν σύσκεψη οι Ιταλοί πιλότοι και σκοτώνονται 40 Ιταλοί πιλότοι. Με μία βόμβα? Με μία βόμβα, ναι. Σε μία επιχείρηση. Η οποία έπεσε από το αεροπλάνο ενός υποσμηναγού ονόματι Μαργαρίτης. Χάσανε δηλαδή μέσα σε μία μέρα επίλεκτα στελέχη της αεροπορίας τους. Εμείς χάσαμε 80. Βέβαια, ο θάνατος είναι θάνατος, αλλά χάσαμε 80 αμάχους. Και αυτοί αυτοί χάσαν 40 επίλεκτους αεροπόρους. Αυτό όμως και κάτι άλλο δείχνει. Δείχνει μια νοοτροπία μιας υπερδυνάμεως. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Η οποία, ας πούμε, σκέφτεται ότι αποδεκατίζοντας το λαό, ναι, τη μάζα, ναι, τους αμάχους, οι υπόλοιποι θα παραδοθούν, θα φοβηθούν, θα τα κάνουν πάνω τους, ναι, κοινώς, και θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά και θα πούν παραδεινόμαστε. Γιώργο, είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, διότι οι Ιταλοί, μιλάμε τώρα για την ηγεσία, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Μουσολίνη, η διαταγή προερχόταν από τον ίδιο τον Μουσολίνη. Καταστρέψτε τις πόλεις. Εφόσον καταστρέψετε τις πόλεις, θα παραδοθεί ο λαός. Είναι, πιθήκιζε το Χίτλερ. Στη μάχη της Αγγλίας, κάποια στιγμή ο Χίτλερ αποφάσισε να χτυπήσει τα αστικά κέντρα. Και ο Μουσολίνη, καθότι αντέγραφε τις τακτικές του Χίτλερ, ενεργούσε με την ίδια ακριβώς λογική. Είναι η λογική του φασισμού, ότι εμείς θα τρομάξουμε τον κόσμο, θα παίζουν στα γόνατα και θα παρακαλάνε να παραδοθούν. Ενώ οι Έλληνες, τι έκανε όσον αφορά την αεροπορία? Μόνο στρατιωτικούς στόχους, οι οποίοι ήταν πετυχημένοι. Αναφέραμε, 3 αεροπλάνα στείλανε, πολύ πίσω από τις γραμμές. Τώρα μιλάμε για 1η Νοεμβρίου. Οι Ιταλοί είναι ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή η εισβολή ιταλική συνεχίζεται. Δεν έχει ξεκινήσει η αντιπίθεση. Κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται κανονικά. Μπράβο. Ναι. Και όμως τα αεροπλάνα χτυπήσανε το αεροδρόμιο της Κοριτσάς πίσω. Μάλιστα. Άρα 1η Νοεμβρίου. Δεν υπήρχαν αντιεροπορικά, υπήρχαν προφανώς, ή δεν τα περιμένανε καν. Ναι. Δηλαδή έγινε ένα περχάλμπορο, ας πούμε. Όντως δεν τα περίμεναν. Δεν περιμέναν να φτάσουν τα ελληνικά αεροπλάνα στην Κοριτσά. Και μάλιστα την ίδια μέρα τι συνέβη? Δεν είναι μόνο ότι σκοτώσανε αυτούς, γιατί ήταν και θέμα τύχης. Η επιδρομή έγινε νωρίς το πρωί, κάπου 8.30 ώρα το πρωί, που είχαν τη σύσκεψη την ημερήσια. Μέσα στη σκηνή τους, φαντάζομαι. Όχι κτίριο, ήταν κτίριο. Μόλις είχαν έρθει από την Ιταλία, δεν είχαν προλάβει καν να ξεκινήσουν. Και μάλιστα κάποιες βόμβες έσκασαν στο διάδρομο των προσγειώσεων. Και χάσαν άλλα 2 αεροπλάνα, γιατί προσπάθησαν αυτά τα αεροπλάνα να απογειωθούν, να χτυπήσουν τα δικά μας και πέσανε μέσα στις τρύπες. Αλλά θέλω, δηλαδή, αυτά όντως είναι. Καμιά φορά είναι γεγονότα. Όταν πολεμάνε και οι θεοί μαζί σου. Ακριβώς, ναι. Και εντάξει, οι θεοί παίρνουν πάντα το μέρος του δίκαιου. Ναι. Άρα λοιπόν, 1η Νοεμβρίου αυτά γίναν τα πολύ σημαντικά. Αλλά η 2η Νοεμβρίου είναι ακόμα πιο σημαντική. Η Θεσσαλονίκη περίμενε τον βομβαρδισμό? Ναι, φυσικά, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή ότι με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Θεσσαλονίκη ήταν στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, δεν ο λαός, ο κόσμος τον περίμενε, είχε οχυρωθεί πολύ, είχε καταφύγια. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, επειδή είναι ακόμα στην αρχή του πολέμου. Στο Λευκό Πύργο πάνω είχαν αντιεροπορικά. Όχι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είχαν προηγηθεί οι βομβαρδισμοί. Ναι, ακριβώς αυτό. Και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Μπράβο, ναι. Όταν πρώτα χτυπήθηκε η Πάτρα. Η Πάτρα. Ναι, 28 Οκτωβρίου, βέβαια. Χτυπήθηκε η Πρέβεζα. Ναι, ναι, ναι. Χτυπήθηκαν τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι. Χτυπήθηκαν δηλαδή πολλές πόλεις δυτικής Ελλάδος. Την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά μιλάμε, η Θεσσαλονίκη είναι 1η Νοεμβρίου, ξεκινάνε οι βομβαρδισμοί. Αλλά έχουν προηγηθεί πολύ σωστά, όπως επισημαίνετε, ήδη με την πρώτη μέρα. Και η Πάτρα χτυπήθηκε ανηλαίητα. Έχουμε νομίζω 200-300 νεκρούς την πρώτη μέρα. Εκεί δε όσον αφορά την 28 Οκτωβρίου. Και η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα, βέβαια. Αλλά κυρίως η Πάτρα. Γιατί τι συνέβη? Βόμβες έπεσαν μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Ο κόσμος νόμιζε ότι τα αεροπλάνα ήταν ελληνικά. Διότι πέταξαν ημέρα. Θυμάμαι τώρα, πρέπει να ήταν μεσημέρι. Και βλέπανε τα ιταλικά αεροπλάνα πίσω έχουν ένα σταυρό. Σαν σύμβολο, σήμα πίσω. Νομίζαν ότι ήταν ελληνικά τα αεροπλάνα. Με αποτέλεσμα και βγήκαν να τα χαιρετήσουν. Ναι, ακριβώς αυτό συνέβη. Και την ίδια μέρα άδειασε η Πάτρα. Δηλαδή ο κόσμος πανικοβλήθηκε και έφυγε από την πόλη. Δηλαδή ο πρώτος μεγάλος βομβαρδισμός είναι στην Πάτρα. Αλλά πάλι δεν είναι στρατιωτικός στόχος. Ναι. Δηλαδή, πάλι αμάχους, ναι, αστικά κέντρα. Άμαχοι. Όπως και με τη Θεσσαλονίκη είναι άμαχοι. Αντιεροπορικά υπάρχουν.
Ναι, υπάρχουν όσον αφορά την άμυνα. Οι πόλεις έχουν αντιεροπορικά, περιμένουν δηλαδή αεροπορική επίθεση. Ναι, ναι, υπάρχουν αντιεροπορικά και μάλιστα τα ελληνικά αντιεροπορικά έδρασαν με μεγάλη επιτυχία. Κάπου 25 ιταλικά αεροπλάνα έπεσαν μόνο από τα αντιεροπορικά σε όλη τη διάρκεια αυτών των 5 μηνών που είναι ο πόλεμος. Αλλά τις πρώτες μέρες ακόμα είναι τα πράγματα στην αρχή. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι μουδιασμένα. Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά αν δούμε όσο προχωράει ο πόλεμος. Είναι πιο οργανωμένα. Γιατί ξέρουν που είναι τα καταφύγια, ο κόσμος πια έχει αρχίσει να συνηθίζει, έχει την ψυχολογία. Αλλά την πρώτη μέρα. Ναι, είναι τραγικό να το λες, αλλά ναι, ο κόσμος έχει αρχίσει να παίρνει μια τεχνογνωσία. Ναι, μα το ίδιο συνέβη, ας πούμε, και στην Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ολόκληρο Λονδίνο, τις πρώτες μέρες είχαν πάρα πολλά θύματα. Σιγά-σιγά άρχισε ο κόσμος να συνηθίζει και τα λοιπά και να πιάνει στα καταφύγια. Δηλαδή, τους έγινε τρόπος ζωής. Και πάμε στα δύσκολα, στα ονόματα. Πιλότος μας στον ήχο σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Κύρκος. Ξέχασα να το πω από την αρχή, από τη φόρα μου, έτσι να πάρουμε τα πράγματα, να γνωρίσουμε τους Έλληνες πιλότους και τις ελληνικές αερομαχίες που από το Νοέμβρη... Μπράβο, στο μεγάλο βομβαρδιστικό, το οποίο απογειώνεται από τον Περέα, από τα παραπολιτικά. Για να πούμε... Ο φόβος και ο τρόμος των εφαίρων. Των ήχων. Κύρκος, ο επισμηναγός. Λοιπόν, και περάσαμε την 1η Νοεμβρίου και πάμε στη 2η Νοεμβρίου. Ναι, αυτή η 2η Νοεμβρίου γιατί είναι γιατί σημαντική? Γιατί είναι τόσο σημαντική? Ο περισσότερος κόσμος ξέρει το Μαρίνο Μητραλέξη. Είναι η μέρα που έχουμε αυτό το καταπληκτικό, το μεγάλο κατόρθωμα, που είναι μοναδικό στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ένας, θα τα πούμε και όταν φτάσουμε στα ονόματα των πεσόντων ηρών. Είναι η δεύτερη μέρα που βομβαρδίζουν οι Ιταλοί την Θεσσαλονίκη. Από τα 10 αεροπλάνα χάνουν τα 4. Και εκεί καταλαβαίνουν πια ότι δεν αστείευεται η Ελλάδα. Δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι επεξεγέλαση πια. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εκείνη την ημέρα ένα ελληνικό αναγνωριστικό τεχνολογίας της δεκαετίας του 20, Πρεκέ 19, αυτά που είπαμε ότι οι άλλοι τα είχαν στα μουσεία. Με μανιβέλα ήταν αυτό. Έβγαινε έξω περίπου, ο πιλότος και έκανε. Ακριβώς. Ένα τέτοιο λοιπόν αεροπλάνο, κάνοντας μία αναγνώριση πάνω από τη Σαμαρίνα, κοντά στη Σαμαρίνα. Η Σαμαρίνα στα 1500 μέτρα υψόμετρο. Αυτό ναι, πέταγε πάνω από τα 1500 μέτρα. Ναι, πετούσε. Πετούσε. Κατάφερνε. Κάπως. Ναι. Εντόπισε την ιεραρχία αλπινιστών Τζούλια. Και γιατί λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό? Η οποία είχε φτάσει στο Μαλακό υπογάστριο. Μπράβο. Στο κέντρο, ας πούμε, των Γρεβενών. Ναι. Κόντευε να φτάσει εκεί πέρα και δεν την είχε περάσει παρατήρητη. Ήταν επίλεκτη. Την είχαν χάσει. Δηλαδή, ήξερε το. Ήταν αλπινιστές γι' αυτό. Ήταν ό,τι πιο επίλεκτο είχαν οι Ιταλοί. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, Γιώργο, οι Ιταλοί ήταν υπερδύναμοι. Δεν ήταν ούτε μακαρονάδες ούτε τουρίστες. Και όσον αφορά λοιπόν τους αλπινιστές, ήταν ό,τι πιο εκλεκτό είχε η Ιταλία. Αυτή λοιπόν η ιεραρχία είχε προχωρήσει πάρα πολύ επικίνδυνα. Είχε φτάσει κοντά στο να κόψει την επαφή των Ελλήνων. Της Ηπείρου με τη Μακεδονία, ναι, σχεδόν. Με τη Δυτική Μακεδονία. Που τι σήμαινε ουσιαστικά, τώρα για να τα πούμε ξεκάθαρα, ότι τελείωσε ο πόλεμος εκεί. Δεν είναι μετά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και τι συνέβη? Ήξερε το Γενικό Επιτελείο ότι μια ιεραρχία βρισκόταν στα μετόπισθεν τα ελληνικά. Και κατάφερε λοιπόν αυτό το αεροπλάνο να εντοπίσει πού ακριβώς βρισκόταν. Αλλά πώς το βρήκε? Ο πιλότος κατέβηκε πολύ χαμηλά, γιατί έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι όντως ήταν. Καταρχήν ότι ήταν η ιεραρχία ιταλική. Ναι. Ότι δύναμη αυτή ήταν η ιεραρχία. Διακινδύνευσε τη ζωή του, διότι κατεβαίνοντας χαμηλά. Μπορεί να τον καταρρύπταν. Θα τον ρίχναν. Αλλά στάθηκε τυχερός για κάποιο λόγο. Οι Ιταλοί, η προπαγάνδα τους είχε πει ότι δεν υπάρχουν ελληνικά αεροπλάνα. Άρα οι Ιταλοί το είδανε. Άλλη αλαζονία αυτή. Ναι, ακριβώς. Και τι έκαναν? Ανοίξαν τα σήματα. Δηλαδή, ο πιλότος, ο χειριστής, ο οποίος λεγόταν Κουτσούκος, πρέπει να τα λέμε αυτά τα ονόματα. Βέβαια. Κατέβηκε, σου λέει, είναι Έλληνες, Ιταλοί, τι είναι εδώ? Εντάξει. Μέχρι που είδε που ανοίξαν το σήμα, δεν ήταν σίγουρος. Με το που είδε το σήμα, ήξερε ότι ήταν Ιταλοί. Και τι έκανε? Τους χαιρέτησε. Φεύγοντας, έκανε την κίνηση του, τη χαρακτηριστική με τα φτερά. Που αποδίδει χαιρετισμό και τον χαιρέτησαν πίσω οι Ιταλοί. Προσγειώνεται λοιπόν στην Κοζάνη. Οι άλλοι σίγουροι ότι είναι Ιταλός, φίλος τους. Βέβαια. Εντάξει, και τι έκανε λοιπόν? Αμέσως έδωσε την αναφορά του στην Κοζάνη. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, η κακομοίρα η ιεραρχία Τζούλια ξεκινάνε τα χτυπήματα, το ορεινό πυροβολικό και ο ελληνικός στρατός και η αεροπορία.
Και μέσα σε λίγες μέρες. Ποιος ήταν εκεί πέρα, ο Απτιλάρισα, ο Παντελή. Όχι στη Λάρισα, όχι στη Λάρισα. Την Κοζάνη. Η στρατεία Δυτικής Μακεδονίας ήταν Τσολάκου, Γουλαμπέρα. Τώρα εντάξει, ξέρω ότι ήταν κάποια. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί γι' αυτό, αλλά. Πάντως δεν έχει σημασία ποιος είναι εκεί ο επικεφαλής. Σημασία είναι ότι ξεκινάει η διάλυση της μεραρχίας αυτής, όπου το αποτέλεσμα πια είναι μετά η αντιπίθεση του ελληνικού στρατού. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη αιχμάλωτη που φτάνουμε στην Αθήνα είναι τα υπολείμματα αυτής της μεραρχίας, η οποία αποτελούνταν από κυρίως γόνους αριστοκρατικών οικογενειών. Δηλαδή αυτοί που παρέλασαν ως αιχμάλωτοι δεν ήταν όποιοι στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό για τη μεραρχία της Τσούλια. Όλος ο κόσμος ξέρει, ας πούμε, το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Του Λοχαγού Κορέλη. Υπάρχει λοιπόν μία σκηνή όπου στο Λοχαγό Κορέλη, που βέβαια δεν έχει πολεμήσει ακόμα, ξεκινάει, είναι στην αρχή της ταινίας, υπάρχει ένας λοχίας, ο οποίος αποσπάται εκεί στη μονάδα, στην Κεφαλονιά. Με το που μαθαίνουν ότι είναι από τη μεραρχία της Τσούλια, ξαφνικά όλοι σοκάρονται. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτή τη σκηνή. Ναι. Προσπαθεί ο Κορέλη να τους βάλει να τραγουδάνε. Και τι λέει ο λοχίας? Εγώ δεν ξέρω να τραγουδάω. Και καλά, λέει, γιατί? Πού ήσουν εσύ? Εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, τραγουδούσαμε. Εγώ, λέει, ήμουνα με την μεραρχία Τζούλια. Και εκεί πέρα όλοι παγώσαν. Και λέει, πολέμησες για όλους μας. Γιατί ήταν η επιλεκτή. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Να αφιερώσουμε στη μεραρχία Τζούλια το Τζούλια. Σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική αεροπορία, για την πολεμική μας αεροπορία, ειδικά από το 40 μέχρι το 41, την στιγμή, τον καιρό, τον χρόνο του πολέμου. Είμαστε στις 2 Νοεμβρίου, Ναι. Αναφέρουμε τους πεσόντες ήρωες. Θα κάνουμε ένα προσκλητήριο νεκρών αεροπόρων, θα ακουστούν τα ονόματα των ανθρώπων, εκείνων των παλικαριών που έφυγαν, που πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, σαν να αετή ψηλά στα ουράνια. Ξεκινάμε. Ναι, ο πρώτος νεκρός είναι ο Γιάνναρης Ευάγγελος. Παπαμιχαήλ Λάζαρος. Γεμενετζής Κωνσταντίνος. Σακελαρίου Ιωάννης. Παπαδόπουλος Χρήστος. Κατάσος Φρυδερίκος. Σαρβάνης Αλέξανδρος. Μαραβέλιας Φώτιος. Σιβρόπουλος Αθανάσιος. Καψαμπέλης Ιωάννης. Χαραλάμπους Σταμάτιος. Παπαγεωργίου Δημήτριος. Γιάκας Δημήτριος. Κούλης Κωνσταντίνος. Δαραβινκίδης Γεώργιος. Αρνίδης Φραγκούλης. Κοντίδης Μιλτιάδης. Κοβατζής Σπυρίδων. Παπάς Αριστοφάνης. Βαλκάνας Γρηγόριος. Γιαννικώστας Κωνσταντίνος. Σίδερης Δημήτριος. Μαλάκης Αλέξανδρος. Μαρουλάκος Παναγιώτης. Φιλιππίδης Χριστόδουλος. Λιάπης Αστέριος. Τσίτσας Κωνσταντίνος. Παπαδάκης Ιωάννης. Καρναβιάς Γεώργιος. Ορφανίδης Παναγιώτης. Αναστασάκης Μιχαήλ. Γκίκας Δημήτριος. Χατζιουάννου Κλεάνθης. Σωτηριάδης Κωνσταντίνος. Αραπατζής Νικόλαος. Παλιατσέας Δημήτριος. Νανόπουλος Σπυρίδων. Τουμπακάρης Νικόλαος. Λίνος Παντελής. Σταυραετός Γεώργιος. Μπαρδαβίλιας Αναστάσιος. Χριζόπουλος Κωνσταντίνος. Σταθάκος Δημήτριος. Πιτσίκας Δημήτριος. Μαυροματίδης Στέφανος. Τσολακίδης Ματθαίος. Σαραντόπουλος Χρήστος. Κορίτσας Σωτήριος. Κουντρουπάς Περικλής. Μόκας Γεώργιος. Και ο τελευταίος, ο Κυταριόλος Γεώργιος. Η μισή λυρική σκηνή είχε επιστρατευτεί. Ακούω κάτι τενόρους. Αυτοί πρέπει να είναι. Πρέπει να σου πω ένα πράγμα, ότι τα ελληνικά εμβατήρια θεωρούνται τα καλύτερα εμβατήρια στον κόσμο, μαζί με κάποια αμερικάνικα, αυτά τα οποία γραφτήκανε την πρώτη πεντηκονταετία από τον μεγάλο Κέσσαρη, από τους μεγάλους συνθέτες αυτών των εμβατήριων, παίζονται πολλές φορές σε διεθνείς συναντήσεις και από μπάντες άλλων χωρών. Έχουν δηλαδή τέτοιο πέρασμα, σαν συνθέσεις και σαν... Σαν αξία έργου. Σαν Μάρς, σαν, δηλαδή σαν ιδιαίτερο εμβατήριο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην πολεμική αεροπορία η μουσική, η πάντα θεωρείται από τις καλύτερες στρατιωτικές πάντες στον κόσμο. Έχει διακριθεί. Επανειλημμένος, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν το τραγούδι του αεροπόρου. Αυτό το τραγούδι που αγαπάνε να ακούνε οι πιλότοι μας.
οι Ίκαροι μας, αυτά τα παιδιά, και το χαρίσαμε σε αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν σε αυτό το προσκλητήριο που κάναμε. Έτσι μας ήρθε τώρα εδώ πέρα συγκινησιακά και φορτισμένα να το κάνουμε. Σε αυτούς τους πρώτους πιλότους μας, τους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού πολέμου, διότι υπάρχουν κι άλλοι φυσικά, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι περίπου 150. Βέβαια τα ονόματα που αναφέραμε είναι μέχρι και την που καταλαμβάνουν οι Γερμανοί, κυρίως Ελλάδα. Mm-hmm. Μετά συνεχίζουν, γιατί βέβαια η αεροπορία συνέχισε το έργο της. Στη Μέση Ανατολή έχουμε την αναδημιουργία της και έχουμε... Συνεχίζουν οι πεσόντες μέχρι και το 45, όχι το 44. Ναι. Δηλαδή ακόμη το 45 υπήρχαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, στη Σούδα της Κρήτης και στη Ρόδο και στη Μήλο, και έκανε επιχειρήσεις η αεροπορία εναντίον τους. Και αυτό επίσης δεν είναι τόσο γνωστό. Εμείς λοιπόν σταματήσαμε στο 41 για να πούμε τους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ναι, και της γερμανικής εισβολής. Ναι. Και τώρα θα πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε κάποιες προσωπικότητες από αυτά τα παιδιά που αναφέραμε. Ναι, ναι. Κάποιους πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που θα πρέπει σε μια τέτοια εκπομπή να είναι γνωστοί, να καταγραφούν, να ακουστούν, να γνωρίσει ο κόσμος κάτι για αυτούς. Και θα ξεκινήσω με τον Γιάνναρη. Τον Ευάγγελο, ναι, Κώστα. Ναι, ο Ευάγγελος Γιάνναρης είναι ο πρώτος πεσόν της πολεμικής αεροπορίας, αλλά επίσης είναι και ο πρώτος απόφυτος της σχολής Ικάρων που θυσιάστηκε για την πατρίδα, διότι η σχολή Ικάρων ξεκινάει το έργο του 1931. Άρα οι απόφυτοι δεν έχουν πολεμήσει σε παλαιότερους πολέμους. Και σκοτώθηκε... Είναι άπειροι πολέμου. Ναι, ναι, και σκοτώθηκε. Και όμως στο Βαλκανικό πόλεμο και στο, ναι, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, έχουμε πάρα πολύ σημαντική παρουσία. Βεβαίως, αλλά δεν είναι απόφοιτη της σχολής. Είναι ναυτικού τότε. Είναι του στρατού Ξηράς και του ναυτικού. Ακόμα η αεροπορία δεν υπάρχει ως ξεχωριστό όπλο. Ναι. Είναι βοηθητικό όπλο. Ας πούμε, στην ναυτική αεροπορία έχει πολύ μεγάλη δράση στον Πρώτο Παγκόσμιο. Mm-hmm. Ο Καμπέρος που είναι στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, μιλάμε τώρα για το 12. Που έχει μείνει παροιμιωδώς στα χείλη μας. Τρελοκαμπέρος. Βέβαια και. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ενιαία αεροπορία ως ανεξάρτητο όπλο. Είναι επίσημη, ναι. Το 40 έχουμε τη δράση της. Και ο Ευάγγελος Γιάνναρης σκοτώθηκε λοιπόν 30 Οκτωβρίου, είναι ο πρώτος πεσόν και είναι ένας από τους πρώτους αξιωματικούς. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, αλλά νεότερες έρευνες δείχνουν ότι έχει προηγηθεί ένας άλλος που είναι στο στρατό Ξηράς. Άρα ο Γιάνναρης είναι ο δεύτερος. Δεν είμαι σίγουρος για το όνομα. Όχι ο Διάκος. Ο Διάκος σκοτώθηκε λίγες ώρες μετά το Γιάνναρη. Αλλά έχω πληροφορηθεί από ερευνητή ότι υπήρξε ένας αξιωματικός που σκοτώνεται 29 Οκτωβρίου. Νομίζω έφεδρος αξιωματικός. Πάντως να μνημονεύσουμε και τον νεαρό Αλέξανδρο Διάκο από την Χάλκη των Δωδεκανήσων, ναι, που είναι από τους πρώτους πεσόντες και αυτό. Μάλιστα από ιταλοκρατούμενη περιοχή. Ναι, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Για φαντάσου το αυτό, έτσι. Έφυγε από τα Δωδεκάνησα να πολεμήσει και την Ελλάδα. Του είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ο Κατσαρός. Ναι. Αφιερωμένο στο Διάκο. Που το τραγούδαγε η Μαρινέλα. Ναι. Τη γύρευε εκεί, ναι, στα αλβανικά βουνά. Ναι. Πεντάμορφη νησιώθη. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα συγκεκριμένο από τον κύκλο έργο του Κατσαρού. Στην Αλβανία. Τον κύκλο, Αλβανία. Τον κύκλο τραγουδιών της Αλβανία με στίχους του αϊμνής του Πυθαγόρα, από τα Σταματίου. Μου θυμίσε επίσης, συγγνώμη που το αναφέρατε, ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι πάλι με στίχους του Πυθαγόρα. Η πρώτη εκτέλεση είναι από το Μητροπάνο, το σκουριασμένο το κλειδί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Που είναι αφιερωμένο σε ένα παλικάρι που σκοτώθηκε στον Καλαμά και στο Καλπάκι. Mm-hmm. Μπορούμε να το βρούμε. Ο Δημήτρης άκουσε συγκινητικό που λέει η μάνα του. Σκουριασμένο το κλειδί. Ναι, αφήνει, λέει, το βράδυ πάντα θα αφήσει φαγητό για το παιδί. Η σάκα, λέει, κρεμασμένη στον τοίχο, αλλά δεν θα γυρίσει το παιδί. Εδώ λοιπόν, σε μια υπτάμενη εκπομπή, που προσπαθώντας να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες, προσπαθούμε και μουσικά να το τιμήσουμε. Σε μια εκπομπή βομβαρδιστική. Λέγαμε λοιπόν για τον Γιάνναρη, Κώστα. Ναι, ότι ήταν ο πρώτος αεροπόρος που θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ήταν σε ένα αναγνωριστικό πολυβολητής, να στήσω θέση, νεπλάκι σε μια αερομαχία, τον γάζωσαν οι Ιταλοί, προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Ο δε χειριστής λεγόταν Τσάντας, με ζήτα, ο γιος του είναι φίλος μου. Του στέλνω πολλά χαιρετισμούς πολλούς. Ο πατέρας του τραυματίστηκε, αλλά επιβίωσε. Δυστυχώς ο Γιάνναρης δεν ήταν ήδη νεκρός. Στην Καστοριά. Ναι, ναι, κοντά στην Καστοριά έγινε αυτό το περιστατικό και ανοίγει την
το κατάλογο των πεσόντων, ο Γιάνναρης. Στη Βασιλιάδα. Ναι, ακριβώς. Ένα πολύ όμορφο μέρος, σε ένα ύψωμα του Προφητηλία. Mm. Όπου βέβαια ανήμερα του θανάτου του γίνεται τελετή μνήμης προς τιμή του. Σε εκείνο το χωριό. Ναι, ακριβώς. Και για τον επόμενο για τον οποίο θα μιλήσουμε, είναι πάλι ένα νέο παιδί φυσικά. Ναι, πάντα ο Ιωάννης Σακελαρίου. Έτσι τα πράγματα. Ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός 2 Νοεμβρίου. Δηλαδή δεν σκοτώθηκε την ίδια μέρα με τον Γιάνναρη, αλλά επειδή είπαμε ότι η Δευτέρα Νοεμβρίου είναι πολύ σημαντική ημερομηνία, και τότε το θάνατο του χειριστή του Σακελαρίου ήταν υποσμηναγός, βρισκόταν σε επιτελική θέση και ζήτησε ο ίδιος να πάει στην πρώτη γραμμή, όπως πάρα πολλοί που έπεσαν για την πατρίδα. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να μείνουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο σε μια επιτελική θέση, αλλά ζήτησαν και πήγαν εθελοντές. Οι μόνοι που δεν ζήτησαν να πάνε στην πρώτη γραμμή του μετόπου και μείνανε και οι δύο σαμετόπισαν είναι οι μετέπειτα πρωθυπουργοί μας και εθνάρχες μας. Ο ένας μόνιμα στην Αθήνα. Γιατί είχε πλατυποδία. Φύλαγε ο ακίμητος Ρος. Φύλαγε το Ζώνας. Δεν τόλμησε Ιταλός, δεν τόλμησε Γερμανός να μπει στο τρίγωνο. Μεγάλη Βρετανία, Ζώνας. Κολονάκι. Και του Ζαχαράτου του καφενείου στη γωνία. Δεν τόλμησε κανεί να μπει. Εκεί ήταν ο εθνάρχης. Το θηρίο δεν καταλάβαινε τίποτα. Ο δε άλλος ο εθνάρχης, ο μεγάλος, αυτός τον πέτυχε στην Καλιφόρνια ο πόλεμος. Την κοπάνησε για Αμερική. Στην Αμερική 60.000 Ελληνόπουλα υπηρετήσανε. Σηκωθήκαν και ήρθανε. Στο σύνολό του σχεδόν όλα πεζοναύτες. Είχαμε 10.500 νεκρούς Ελληνόπουλα. Και εμείς στείλαμε εκεί πέρα του... Ο γίγαντας Ανδρέας ήτανε στην Καλιφόρνια. Πού πήγε? Πήγε στην Ιβοζίμα, χύμπησε στο Ναγκασάκι, επήραμε τη λόγη τους Ιαπωνέζους. Νοσοκόμος. Και μάλιστα δεν κατάλαβες, νοσοκόμος όχι στην Ένεση, δεν άδειχε το αίμα, στο Ιώδιο. Εκεί την έβγαλε, επάνω στο Ιώδιο. Λοιπόν. Να πούμε ότι ο υποσμηναγός, ο Ιωάννης Σακελαρίου, ήταν από την Ιδηλία της Αττικής. Ναι. Ένα χωριό που δυστυχώς, κακώς το έχουμε παραφράσει ως Βίλια. Ναι. Ενώ έχει τόσο ιδηλιακό όνομα, λέγεται Ιδηλία. Ναι. Και εμείς το λέμε Βίλια. Και υπάρχει βέβαια και η προτομή του. Υπάρχει εκεί, και η προτομή του. Ένα χωριό πάει. Που έβγαλε και την Έλλη Λαμπέτη. Τρομερό. Εδώ ένα καμαρόν είναι τις Κροκές. Μια ιστορικότατη πόλη στη Λακωνία. Μια εγώ από τα Λιβάτσοβα. Τι λένε Μπαγλαμά. Κροκές το λέγανε 2.500 χρόνια. 500 χρόνια το πάνε. Λεβέσουμε από τα Λεβέσουμε ή από την Αρεόπολη. Μου από ποια Αρεόπολη. Από την Τσίμουβα. Καμάρι που είναι από την Τσίμουβα. Λοιπόν. Πάντως για το Σακελαρίο πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν ένας από τους τρεις χειριστές που είχαν αποσπαστεί στα Γιάννενα να προστατεύσουν την πόλη. Όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Μαζαράκης, δέχτηκε ήδη από την πρώτη μέρα βομβαρδισμούς από τους Ιταλούς. Κάποια στιγμή χτύπησαν. Είχαν τη σημασία τους. Ναι. Σου σπάγανε το ηθικό. Ακριβώς. Ποιος είπα να πεινάει στο μέτωπο τώρα και να είναι η αγωνία σου ότι βομβαρδίζουν τον Πειραιά. Και είναι η γυναίκα σου και τα παιδιά στον Πειραιά. Δεν είναι μόνο η αγωνία του σπιτιού για σένα, ο οποίος δίνει τη μάχη σου επάνω στα καρακόμματα. Είναι δικιά σου αγωνία. Ναι. Όταν μαθαίνεις ότι ισοπεδώνουν, ναι, την πόλη που γεννήθηκες. Ναι. Και έτσι λοιπόν στις 2 Νοεμβρίου, στη διάρκεια ενός πολύ σοβαρού βομβαρδισμού στα Γιάννενα, σηκώθηκαν τα τρία αεροπλάνα και είχαν απέναντί τους πάρα πολλά καταδιωκτικά ιταλικά. Κάποια στιγμή βρέθηκε ο Γιάνναρης να πρέπει να αντιμετωπίσει πέντε. Ο Σακελαρίου, να αντιμετωπίσει πέντε ιταλικά καταδιωκτικά. Με έμπειρους πιλότους. Στη διάρκεια αυτής της αερομαχίας χτυπήθηκε το αεροπλάνο του και λέγεται ότι έπεσε πάνω σε ένα βομβαρδιστικό ιταλικό. Δηλαδή αυτός πραγματικά πέθανε στον αέρα. Ακριβώς. Είναι στην Ζίτσα, ακριβώς ένα χωριό που φέρει και το όνομά του σήμερα. Ναι, μετονομάστηκε το χωριό και σήμερα το χωριό προς τιμήν τους και μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισε, πήρε αυτή την απόφαση, το χωριό αυτό σήμερα φέρει το όνομα αυτού του ήρωα, λέγεται χωριό Σακελαρίου. Και εκεί δίπλα ακριβώς υπάρχει και το Θεογέφυρο. Ναι. Ένα υπέροχο γεφύρι, φυσικό
Και πάμε λοιπόν για τον Σακελαρίου να ακούσουμε τον Αετό που πεθαίνει στον αέρα. Δεν παίζεται ρε παιδάκι μου, Λεκάκης. Δεν παίζεται. Βρήκαμε ένα ξερονίσι, το Βαθραγωνίσι, το οποίο έχει έναν κάτοικο εδώ και 75 χρόνια. Έχει, μου λέει, δυο λιμανάκια. Τρία. Το ασπρολίμανο, μου λέει, και το άλλο που βγαίνουν οι γοργόνες. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Κύρκο που είναι επί των επάλξεων πάνω στα φτερά και αμέσως ό,τι ζητάμε για να κολλάει με αυτήν εδώ την εκπομπή στο δευτερόλεπτο, όπως πρέπει να είναι ένας χειριστής μαχητικών αεροσκαφών, έχει τη λύση. Κώστα Λαγέ, είχαμε μείνει στον Σακελαρίου, είπαμε για αυτό το παλικάρι. Που θυσίασε και στις 2 Νοεμβρίου πάνω από τα Γιάννενα. Και για αυτό το παιδί κάθε τόσο, κάθε 2 Νοεμβρίου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας γίνονται εκδηλώσεις. Και μπράβο στους κατοίκους εκεί και στις τοπικές αρχές. Και το συνεχίζουν και μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο. Πάμε σε μια ιδιόμορφη όμως περίπτωση πιλότου, σε μια... Είναι άμα στο γράφει ρε παιδί μου, άμα γεννηθείς και σου έχει βάλει τη σφραγίδα. Yeah. Ένας τραγικός, ο Μαρίνος ο Μητραλέξης, yeah. ο Μεσίνιος. Όπου έχουμε το κατόρθωμά του, την ίδια μέρα που σκοτώθηκε ο Σακελαρίου 2 Νοεμβρίου, είχαμε πει ότι εκείνη τη μέρα οι Ιταλοί στείλανε 10 βομβαρδιστικά εναντίον της Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης η πρώτη μέρα όπου η μοίρα δίωξης, η 22η μοίρα, είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στους Έδες. Αντιμετώπισε τους Ιταλούς, διότι την προηγούμενη μέρα, 1η Νοεμβρίου, ήταν η 21η μοίρα που τους αντιμετώπισε. Και έτσι οι πιλότοι εκείνης της μοίρας ήταν κυριολεκτικά σαν αμένα κάρβουνα. Διότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στον πόλεμο, βέβαια εγώ δεν έχω πολεμήσει, αλλά ό,τι μας έχουν πει οι βετεράνοι, από το να περιμένουν. Προτιμούν χίλιες φορές να πολεμούν παρά να περιμένουν. Και έτσι μόλις χτύπησε ο συναγερμός και απογειώθηκαν τα αεροπλάνα της μοίρας, κάναν ό,τι μπορούσαν εκείνοι οι χειριστές να ρίξουν τους Ιταλούς. Ο Μητραλέξης βέβαια ξέφυγε από κάθε κανόνα και κάθε λογική, διότι όταν εξάντλησε τα πυρομαχικά του, ήταν τόσο αποφασισμένος να ρίξει ένα αεροπλάνο, που είχε βάλει σημάδι ένα από αυτά τα βομβαρδιστικά. Μιλάμε τώρα τρικινητήρια βομβαρδιστικά από τα μεγάλα αεροπλάνα, που είχαν πλήρωμα 5 ατόμων. Πήγε λοιπόν από πίσω στην ουρά και με τον έλικα διέλυσε την ουρά του αεροπλάνου, που βέβαια εκεί μέσα ήταν τα συστήματα πλοήγησης, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν οι χειριστές να το ελέγξουν το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έπεσε μάλλον σε περιδιήγηση. Σώθηκαν οι τέσσερις. Ο ένας, νομίζω, ο κυβερνήτης εγκλωβίστηκε μέσα στο αεροπλάνο, σκοτώθηκε, αλλά οι άλλοι επιβίωσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μητραλέξης με στραβή την έλικα, προσγειώνει το αεροπλάνο του. Αυτά όλα γίνονται στο Λαγκαδά. Και μάχη. Σώζει τη ζωή. Πάνω από το κλικής, ναι. Ναι, του πληρώματος. Διότι όπως έπεφταν οι Ιταλοί, ο κόσμος που ήταν έξω στα χωράφια κατάλαβε πολύ καλά τι είχε συμβεί. Γιατί είδε τα μεγάλα αεροπλάνα, ήξερε ότι αυτά τα αεροπλάνα είναι ιταλικά και ότι τα μικρά αεροπλάνα που τα κυνηγάνε είναι τα δικά μας. Οπότε περίμεναν με τις τσουγκράνες από κάτω τους Ιταλούς. Δεν θα τους γλιτώνε τίποτα. Να τους αποτελειώσουν. Ακριβώς. Ναι. Αλλά κατέβηκε ο πιλότος, ο Μητραλέξης. Ακριβώς, και τους έβγαλε το περίστροφο, τους προστάτευσε και ήρθε βέβαια η αερονομία και τους μάζεψε όλους. Και το Μητραλέξη. Δεν είναι γνωστό ότι ο Μητραλέξης είχε παραβιάσει τη διαταγή, με την έννοια δεν έπρεπε να κυνηγήσει τους Ιταλούς, έπρεπε να τους αφήσει να φύγουν. Δηλαδή με την έννοια πια ότι από ένα σημείο και μετά θα αναλάμβανε τα αντιεροπορικά. Διακινδύνευσε το αεροπλάνο του. Τη ζωή του την ίδια. Ναι, και το αεροπλάνο. Γιατί αυτό που είπαμε στην αρχή ήταν ότι τα δικά μας τα αεροπλάνα της ελληνικής αεροπορίας δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν. Ήταν πολύτιμα. Τα δε καταδιωκτικά, τα καλύτερα που είχαμε ήταν πολωνικής κατασκευής, ήταν τα Pezzatel P24. Πολωνία τότε δεν υπήρχε. Που τι σήμαινε ότι κάθε αεροπλάνο. Αν δεν έβγαζε ανταλλακτικό. Όχι μόνο ανταλλακτικό, ούτε αεροπλάνα, τίποτα δεν υπήρχε. Άρα έβαλε σε κίνδυνο. Καλά, αεροπλάνα από τον Πόλε και Λόλε και πήγαμε και πήραμε, ρε παιδί μου. Κι όμως, τι πράγμα είναι αυτό. Κι όμως, Γιώργο, ήταν καλά αεροπλάνα. Ήταν καλά, αλλά το αστείο, γιατί εδώ δεν είναι αστείο, αλλά το τραγικό είναι. Οι Πολωνοί δεν τα είχαν αυτά τα αεροπλάνα. Αυτό είναι επίσης μια λεπτομέρεια, δεν είναι πολύ γνωστή. Αυτά ήταν πολύ καλά αεροπλάνα της εποχής βέβαια του 1935, δηλαδή κάποια χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκόπευαν οι Πολωνοί να κατασκευάσουν καλύτερα αεροπλάνα, γι' αυτό πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, αλλά δεν πρόλαβαν. Με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν αυτά τα αεροπλάνα οι Πολωνοί. Και δεν πολέμησαν με αυτά, με τα Pezzatel P24. Τα είχαμε εμείς.
Και έτσι λοιπόν αυτό έχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τους Πολωνούς, ότι το δικό τους το αεροπλάνο ήταν που θριάμβευσε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Μητραλέξης βέβαια, ο Μαρίνος, αυτό το τολμηρό παιδί που έκανε αυτή την κίνηση, αυτός ο επτάμενος και τζέντλεμαν, είχε ένα άδοξο τέλος, ναι, μετά τον πόλεμο. Ναι. Στην περίοδο του εμφυλίου χάθηκε. Βέβαια δεν σκοτώθηκε, δηλαδή δεν πήγε από αδελφικό, πώς το λέμε, βλήμα. Ευτυχώς, αλλά πάλι καλά. Ήταν ατύχημα. Ήταν ατύχημα. Ατύχημα. Έξω από την Τίνο έπεσε το αεροπλάνο. Έξω από την Τίνο. Ναι. Πρόλαβε, απέκτησε μια κορούλα, η οποία ζει και είναι μια χαρά. Είχε έρθει κάποτε στη σχολή Κάρων, τη στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα. Να είναι καλά το μεγάλο ήρωα. Να είναι το καλά το κορίτσι. Ναι. Να του αφιερώσουμε λοιπόν εμείς αυτό το τραγούδι. Σε αυτήν εδώ την περίεργη εκπομπή, την παράξενη εκπομπή, ρηξικέλευθη, μια εκπομπή με ανισοϊψήφτερα. Και με βαθμό τρέλας. Και με βαθμό τρέλας. Με άδεισα το 100.500. Ακούμε για ανθρώπους οι οποίοι το έλεγε η καρδάρα τους. Δεν ήταν να κάνουν βόλτες όπως είπαμε, στο Ζόναρς, γιατί είχαν πλατυποδία, ούτε να την κοπανάνε για Αμερική. Έχουμε με παλικάρια τα οποία ούτε αξιώματα τελικά μπόρεσαν να πάρουν, αλλά ούτε και ποτέ τα ζητήσανε. Και έχουμε και ανθρώπους από αυτούς που βάλανε βίσμα για να πάνε στον πόλεμο. Ναι, πολύ, δηλαδή είναι απίστευτη ο ηρωισμός τους, η αυτοθυσία τους και το μεγαλείο της ψυχής. Είναι άνθρωποι που είπαν εγώ θα πάω. Ένας από αυτούς είναι ο Μανιάτης αυτός, για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Ο επισμηναγός Δημήτριος Σταθάκος. Ο Σταθάκος. Από το Δρίαλο, της Λακωνίας. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός βρισκόταν στην αρχή του πολέμου, βρισκόταν στο Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας, όπου είχε μια πολύ σημαντική θέση. Μια χαρά θα καθόταν εκεί πέρα. Ακριβώς, μα παρήγαγε έργο εκεί. Δεν ήταν. Και να μην παρήγαγε, θα καθόταν στο γραφιάκι του. Ακριβώς. Και θα άκουγε τους άλλους να. Και τι έκανε λοιπόν. Ο ίδιος επιζητούσε να πάει να πολεμήσει, να πάει λοιπόν στην πρώτη γραμμή. Παρακαλούσε λοιπόν οποιονδήποτε να φύγω από το γραφείο, θέλω να πάω να πολεμήσω. Στις 15 Ιανουαρίου του 1941 τελικά πληρώθηκε αυτή η μεγάλη του επιθυμία και ανέλαβε υποδιοικητής της 33ης μοίρας βομβαρδισμού. Ο ίδιος έπαιρνε μέρος στις αποστολές και σε μια τέτοια αποστολή στις 11 Μαρτίου, ενώ δεν έπρεπε να πάει σε εκείνη την αποστολή διότι έλειπε ο διοικητής, και εφόσον έλειπε ο διοικητής, απουσίαζε, έπρεπε να παραμείνει ο ίδιος εκεί στη βάση, στη Νέα Αγχίαλο, που βρισκόταν η βάση της μοίρας του. Ο ίδιος είπε όμως όχι, πρέπει να πάω εκεί. Είχε όμως μια διέστηση ότι δεν θα γυρνούσε από την αποστολή. Και έτσι για πρώτη φορά άφησε το πορτοφόλι του σε έναν συνάδελφό του, ο οποίος δεν πήγε μαζί του, και τι του είπε, ότι το πορτοφόλι αυτό, αν δεν γυρίσω, θα το δώσω στην αδελφή μου. Αυτό λέει πρώτη φορά το έκανε, δεν το είχε ξανακάνει. Και ακριβώς αυτό το πράγμα συνέβη. 11 Μαρτίου οι Ιταλοί κατέριψαν το αεροπλάνο του. Πάνω από την Αλβανία. Ο φίλος συγγραφέας, κ. Γιώργος Μέρμικας, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για την 33η μοίρα, όπου αναφέρεται μέσα από τα αρχεία και μέσα από φωτογραφίες σε λεπτομέρειες όλων των αποστολών που έγιναν, και εντόπισε μια φωτογραφία που ελήφθη στη διάρκεια του πολέμου, που φαίνεται εκεί ότι ήταν ο τάφος του επισμηναγού Σταθάκου και επίσης και ένας άλλος αξιωματικός ονόματι Πιτσίκας εκεί. Αλλά δυστυχώς μετά τον πόλεμο αυτός ο τάφος δεν έχει εντοπιστεί. Άρα εδώ έχουμε έναν τάφο, ένα κοινό τάφο δύο ηρώων, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. 11 Μαρτίου είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα. Μιλάμε, είναι στην διάρκεια της Ιαρινής επίθεσης των Ιταλών, όπου έχουμε εκεί πέρα, μιλάμε το έπος του υψώματος 731, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και τους αεροπόρους που συμμετείχαν στην απόκρουση των Ιταλών. Διότι όπως οι Ιταλοί χτυπάγανε το στρατό, έτσι αντίστοιχα η αεροπορία τους προσπαθούσε να επιβληθεί. Απλώς είναι αυτό που λέμε, ότι έβαζαν βίσμα να πάνε στο μέτωπο. Βέβαια και στο στρατό γινόταν και στο ναυτικό. Υπάρχει μια ιστορία όσον αφορά το στρατό, που ένας έβαλε τη μάνα του βίσμα. Βρισκόταν στη Μακεδονία και η μάνα του έγραψε ένα γράμμα και τι λέει: σας παρακαλώ πολύ, με κοιτεύει ο γιος μου, να κάνετε το πάνω να το στείλετε στο μέτωπο. Κωνσταντή, με πονάνε τα βίσματα. Γιατί ο άλλος είναι ονόματός σου. Ναι. Έβαζε ό,τι βίσμα υπήρχε, από εφταξίες μέχρι αταξίες. Μη φύγει από την Αθήνα προς Θεού και χάσει η χώρα τον Πατριάρχη. Μπορεί να πεις ότι εκείνοι οι οποίοι ζητάγανε με βίσμα να πάνε να πολεμήσουν,
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν έχουμε καμιά πλατεία στο όνομά του. Κύριε Μαζαράκη, υπήρξαν. Κανένα αδριάτα του. Ενώ εκείνοι οι οποίοι ζητάγανε με βίσμα να μείνουν στην Αθήνα και λεωφόρους και πλατείες και δόξες και τιμές και ό,τι τραβάει η ψυχάρα τους. Άρα λοιπόν το βίσμα πονάει. Και δεν είναι τωρινό κακό. Πάντα το οι βισματούχοι, εκείνοι που είναι για να γλιτώσουν την υποχρέωση σε αυτό το ανάξιο πράγμα που λέγεται πατρίδα, γιατί το τομάρι μας πρώτα πρώτα και να τη βγάλουμε, γιατί είμαστε μάγκες και θα πάμε να πέσουμε εμείς τώρα εκεί πάνω για τα υπόλοιπα κορόιδα. Αυτοί τιμούνται πάντοτε απέραντα. Οι υπόλοιποι οι οποίοι πάνε γιατί τους καλεί το καθήκον και παρατάνε οικογένειες, παιδιά, σπίτια, θέσεις, τα πάντα για να είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Αυτοί δεν τους θυμάται μετά. Είναι η ιστορία, δεν τους μνημονεύει. Μα γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, να τους θυμόμαστε. Πάντως έχει σημασία να πούμε, επειδή αυτός ο Μανιάτης που μιλάμε, ο Σταθάκος, έπεσε πάνω από την Αλβανία. Τα μνήματα αυτών των ανθρώπων τα κάναν οι βορειοπυρώτες όταν βλέπαν τους Έλληνες νεκρούς εκεί πέρα, γιατί φυσικά δεν περίμενε από Αλβανό να τους θάψει και να βάλει και τα φόπλακα με τα ονόματα τους επάνω. Τα κάναν οι δίης εξόδης εκείνοι οι πατριώτες Έλληνες βορειοπυρώτες. Και αυτοί ευτυχήσανε, Γιώργη μου. Και αυτοί ευτυχήσανε. Για μέσα 42.000 σαπίσαν τις φυλακές από τον Ευρέτο Χότζα. Και τώρα τους γκρεμίζουν τα σπίτια ανήμερα την 28η Οκτωβρίου. Και δεν πέφτει ούτε λαλιά, ούτε φωνή, ούτε ψιθύρισμα, ούτε τι. Τι να συζητάμε τώρα. Και άλλη μια μεγάλη ντροπή για το ελληνικό κράτος είναι που δεν πήγε να αναζητήσει τα κόκαλα των νεκρών στο βόρειο υπηρετικό έδαφος. 14.000 νεκροί. 14.000, 8.000 περίπου ηθαμένοι δεξιά και αριστερά. Τους ξέθαβαν οι Αλβανοί και πήγαιναν οι βορειοπρότες και τους ξαναθάβανε παραπέρα, παίρναν τα κόκαλα με τα χέρια τους και τα πηγαίνανε. Είναι συγκλονιστικές ιστορίες, όποιος ξέρει αν τις ακούσει αυτές. Δεν ζητήσαμε ποτέ τα κόκαλα αυτά, τα οποία τα περισσότερα τα έφαγαν τα σκυλιά. Επέσανε 4 αεροπλάνα Ισραηλίτικα στην Ιορδανία και πέσανε σε περιοχές οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα σύνορα και πάρα πολύ δύσβατες περιοχές. Επήραν άδεια από την Ιορδανική κυβέρνηση για 6 μήνες να βρούνε που πέσανε τα αεροπλάνα και να μαζέψουν τα κόκαλα των πολεμιστών τους. Γιατί έχουν σεβασμό για τους πολεμιστές τους. Γιατί ξέρουν να σέβονται. Γιατί είναι κράτος. Γιατί τιμάει το αίμα του Εβραίου πολεμιστή. Εδώ 14.000 νεκροί και τα κόκαλα ή τα στέρναν τα σκυλιά ή τα τρώγαν οι λύκοι. Ενώ οι Ιταλοί τη δεκαετία του 60, το ξέρετε βέβαια, κάνανε ειδική συμφωνία με τον Εβέρ Χότζα. Πήρανε τους νεκρούς τους, νομίζω κάπου 25.000 νεκροί. Βέβαια. Τους μετέφεραν στην Ιταλία. Σε ειδικά καινοτάφια. Ακριβώς. Εδώ δεν πας στην Ποσειδόνος. Και μάλιστα ξέθαβαν, λέει, τους δικούς τους και βρίσκανε και Έλληνες και τους βάζαν χωριστά. Κάποια στιγμή να τους βρούμε εμείς. Που τους ακόμα πάρει, αυτή τη στιγμή να δεν τους έχει. Πάρει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα εν πομπή. Και όπως πρέπει, με τη μία έφευγε το πλοίο από τον Αυλώνα για να πάει απέναντι τους. Όχι εμείς που πέσαν για ελευθερία και για δημοκρατία. Για πήγαινε να δεις νεκρούς των Νέων Ζηλανδών και των Βρετανών. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Μαζαράκη, δεν συζητάμε για Αγγλοσάξονες, γιατί αυτοί ξέρουν να σέβονται. Ξέρουν να σέβονται τους νεκρούς. Το ωραιότερο κομμάτι της Ποσειδόνος είναι το νεκροταφείο. Μα κάνουν καταρχήν τις τελετές τους μέσα στο νεκροταφείο, γιατί πληρώνουν ανθρώπους εκεί και περιποιούνται το χώρο. Έχουν γρασίδι, έχουν τα πάντα. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού, οπουδήποτε και αν πάτε, όπου υπάρχει βρετανικό κημητήριο, οπουδήποτε στον κόσμο, θα το δείτε σε άριστη κατάσταση. Για τους 30.000 νεκρούς των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, 36.000 νεκρούς, έχουμε ένα καινοτάφιο, στο πρώτο νεκροταφείο. Το καινοτάφιο αυτό είναι μικρότερο από τον τάφο ενός από τους τελευταίους μεγάλους πρωθυπουργούς της χώρας. Δηλαδή 36.000 άτομα καινοτάφιο δικαιούνται το μισό από το τριάρι διαμέρισμα που θάψαμε τον Τουταγχαμώνα. Μαζί με την... Όχι, τον Τουταγχαμώνα δεν τη θάψαμε, όχι. Αυτή ακόμα δεν έχει θαφεί.
Το κατάλαβες. Πάντως, κύριε Μαζαράκη, πρέπει να πούμε ότι δύο πρωθυπουργοί πολέμησαν, αλλά δεν είναι από αυτούς που ήταν λίγο διάστημα στην εξουσία. Παναγιώτης Κανελόπουλος πήγε εθελοντής ως απλός στρατιώτης. Κανείς δεν θυμάται πότε ήταν πρωθυπουργός. Ήταν, νομίζω, δύο εβδομάδες πριν το 1967 τη Χούντα και πρέπει να έκανε κάπου εκεί στον Εμφύλιο. Μάλλον έκανε στη Μέση Ανατολή. Και ο Γιώργος Ράλης, ποιος ήταν, δεν ήταν κανένα χρόνο, επίσης και αυτός πολέμησε και μάλιστα ήταν στην Αραβία. Όχι μόνο. Παπαλιγούρας. Όχι πρωθυπουργοί, σαν πρωθυπουργοί. Δεν με κατάλαβες. Υπουργοί Παπαλιγούρας, ναι. Γιώργος Μαύρος, ο Ζήγδης. Ναι. Στην πρώτη γραμμή. Ναι. Βρέθηκαν. Ναι, αλλά δεν είναι τους λιγότερο γνωστούς πολιτικούς. Πήραν κάποια συνέντευξη. Να έλεγε πάνω στην Αλβανία. Καημός μου το μπουζουκάκι μου δίπλα. Αλλά ό,τι καθαρίζαμε. Και εγώ και ο ψηλός ο Παπα Ιωάννου. Ότι σαν τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά ό,τι καθαρίζαμε η δικιά μου, η πυρεώτικη μεραρχία ήταν με τη λόγχη. Δεν είχαμε μπαμπούμε εμείς. Του τυχώναμε τη λόγχη και καταλαβαίναμε τι πάρα πει πόλεμος. Το έγραψα, λέει, αλλά το έγραψα μέσα από ένα χαράκωμα. Ψιλόβρεχε, έψαχνα να βρω χώρο να βάλω το χαρτί να κάτσω να το γράψω και το γρατζούναγα με το μπουζουκάκι. Γράμμα στη μάνα μου. Αυτά έγραψε ο Περαιώτης. Όλοι με ενεργάτες. Όμοι έχουν πάει στο δημοτικό σχολείο και τα λοιπά. Ο Κερομίτης. Δεν του κάναμε κανένα άγαλμα. Κανένα δρόμο δεν τον ονομάσαμε. Τραυματίστηκε στην Αλβανία. Όπως και ο Μαγιατέρας. Ο Μαγιατέρας είχε τα μάτια του. Δεν τους αναφέρουμε πουθενά. Δεν τους κάναμε πατριάρχες. Ούτε εθνοσωτήρες. Όμως, χαρί τώρα, μόνο η καρδιά η δικιά τους μπορούσε να γρατζουνίσει τέτοια αλήθεια επάνω στον παγκλαμάδακι του. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε έναν άλλο Μανιάτη. Σε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Το Δημήτριο το Παλιατσέα. Ναι. Ο Παλιατσέας είναι ο μόνος αεροπόρος που είχε αποκτήσει παρατσούκλια από τις εφημερίδες. Είναι ο περίφημος Δερβίσης. Και για ποιο λόγο έγινε αυτό? Διότι πετούσε σε μία μοίρα που συνεργαζόταν με το στρατό και έκανε επίσης παρατηρήσεις. Ήταν με το αεροπλάνο του κάθε μέρα πάνω από την πρώτη γραμμή. Τον έβλεπαν οι φαντάροι μας. Διότι τα βομβαρδιστικά τα ελληνικά φυσικά δεν τα έβλεπαν αφού βομβάρδιζαν μπροστά. Επίσης τα καταδιωκτικά τις πρώτες μέρες του πολέμου βρίσκονταν πίσω για να προστατεύσουν τις πόλεις. Στη συνέχεια, όταν περνάει ο στρατός στην αντεπίθεση στη Βόρειο Ήπειρο, τα αεροπλάνα αυτά συμμετέχουν σε δράσεις που δεν είναι, είναι ναι μεν πάνω στο μέτωπο, αλλά ο απλός στρατιώτης που είναι στο έδαφος δεν μπορεί να τα διακρίνει αυτά τα αεροπλάνα. Το αεροπλάνο όμως του Παλιατσέα, επειδή πετούσε χαμηλά και έκανε αναγνωρίσεις πάνω από τη γραμμή του πυρός, το έβλεπαν. Με αποτέλεσμα να αποκτήσει γρήγορα φήμη. Έτσι οι δημοσιογράφοι που πήγαιναν στο μέτωπο άκουγαν εκεί τους στρατιώτες, το Πόγραδετς, ο περίφημος Δερβίσης. Ο περίφημος Δερβίσης. Πήγαινε από πάνω λοιπόν και έριχνε τις βόμβες στους Ιταλούς και μετά γυρνούσε πίσω στις ελληνικές γραμμές. Τι δεν συνέβαινε? Έριχνε μόνο βόμβες. Ναι, αυτός ναι. Ο άνθρωπος είχε μεγάλο χιούμορ. Ναι. Είχε χιούμορ ή σαρκαζόταν. Αυτοσαρκαζόταν. Έκανε αυτοσαρκασμό στον πόλεμο. Ακριβώς. Μεγάλη μορφή. Ήταν μεγάλη μορφή, διότι τι συνέβη. Τον έκαναν διάσημο. Φυσικά ποτέ δεν αποκάλυψαν το όνομα, διότι είναι εν καιρό πολέμου. Αλλά ήταν ο φοβερός Δερβίσης. Με αποτέλεσμα να του γράφουν γράμματα θαυμάστριες, του στέλναν τα ισόρουχά του. Αυτό που γινόταν με τον Έλβις, δεν ξέρω εγώ με ποιον. Αυτό το πήρε με το αεροπλάνο του. Υπήρχε ένα Ουαλό, πώς τον λέγανε, που βγάζανε και πετούσαν οι γυναίκες. Αυτό γινόταν με το δικό μας τον πιλότο. Ο οποίος τι έκανε βέβαια, γέμιζε πέτρες τα ισόρουχα γιατί τα πετούσε πάνω στους Ιταλούς. Να πας στο Σουτιέν με πέτρα. Ναι. Κάποια στιγμή... Δεν κατάλαβες, δηλαδή, με συγχωρείτε που το διακόπτω. Πόσο μεγάλη μαγιά είναι να πετάει στα 40 μέτρα πάνω από το κεφάλι σου. Ή στα 100 μέτρα. Όταν τα άλλα πετάγανε ένα χιλιόμετρο. Άμα τον βλέπεις και πετάει πάνω από το κεφάλι σου, ξέρεις τι κουράγιο παίρνεις. Γεια σου ρε Δερβίς, γεια σου ρε μάγκα. Ξαφνικά όλοι ανεβαίνει το ειδικό τους. Ακριβώς. Και υπήρχε το άγχος του πεζικάριου ότι δεν υπήρχε αεροπορία. Έβλεπαν συνέχεια υποστήριξη. Τα Ιταλικά και βλέπαν αυτό το μοναχικό του αεροπλάνο που φυσικά οι Ιταλοί το είχαν βάλει στο σημάδι με τα αντιεροπορικά
Ήξερε πολύ καλά λοιπόν ο Δερβίσης, ο επισμεναγός Δημήτριος Παλιατσέας, αυτό είναι το όνομά του, ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή η μέρα που θα τελείωνε η τύχη του. Αυτό όμως δεν τον απέτρεψε από το να διαθέτει ένα φοβερό χιούμορ. Κάποια στιγμή είχαν γράψει οι ιταλικές εφημερίδες ότι πεινάει ο ελληνικός στρατός και έπαινε κουραμάνες και τις πετούσε στους Ιταλούς. Δηλαδή με μηνύματα ότι όχι μόνο δεν πεινάμε, αλλά σας στέλνουμε και τις κουραμάνες για να τρώτε εσείς. Πάντα ξέφευγε βέβαια. Αλλά αυτό με τη σκυλότητα. Να φας σκυλότητα σε κεφάλι με τούμπλο μέσα. Ή να φας σωτιέν με πέτρα. Δεν παίζεται. Μάλιστα υπάρχει μια ανταπόκριση πολύ σημαντική εδώ της Νέλα Κουκ, το 41 για αυτόν. Έχετε ακούσει για την γελιοποίηση των Ιταλών από τον Τερβίση? Για τους τενεκέδες που έριχνε στις γραμμές τους από το αεροπλάνο? Έριχνε παλιά παπούτσια, κούτσουρα και πιστολές. Μια μέρα ξεκίνησε με μια επιστολή δεμένη σε κουραμάν και έγραψε και μάλιστα στα ιταλικά: επειδή στα ανακοινοθέντα σας αναγγέλλεται ότι πεινάμε, σας πληροφορούμε ότι περισσεύει και αυτή η κουραμάν είναι για σας. Αφού έριξε τις βόμβες του, τον κυνηγούσαν. Αυτά γράφει η Αμερικανίδα τώρα, έτσι. Αφού έριξε τις βόμβες του, τον κυνήγησαν τα εχθρικά καταδιοκτικά, αλλά τους ξέφυγε μέσα σε μια χαράδρα. Αλλά είδε ότι είχε ξεχάσει να ρίξει την κουραμάνα. Τότε γύρισε πίσω. Τους πέταξε. Για να μην πεινάσουνε. Τους πέταξε την κουραμάνα. Πώς εκτίθεσαι έτσι ασκόπος? Τον μαλώσαμε. Εκείνος απάντησε με ένα πλατή γέλιο, μόνο σαν να μας έλεγε: το μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο είναι το γέλιο, είπε, ρε παιδιά. Στο πρόσωπο του Δερβίση η ευφυΐα των Ελλήνων ήταν καταράκτης. Ό,τι είχε, το χάριζε. Τα ρούχα του, το φαγητό του, το γέλιο του, τον εαυτό του ολόκληρο. Μεγάλος μόρτης και μεγάλος κύριος συγχρόνως. Υπότης, σπάταλος. Ξενυχτήσαμε μαζί του. Μας είχε μαγέψει τόσο με το κέφι του που είχε χθες και το πρωί. Έδεσε πέτρες σε ένα μεταξωτό εσώρουχο που κάποιος του είχε στην ανώνυμη με γράμμα. Δεν ήταν κοιλότα. Είδα από κάτω τον Ιταλό το στρατηγό και του ρίξε όλο το κομπινεζόν. Και το ρίξε. Εντάξει, μας είπε το μεσημέρι. Μόλις μίλησε, ακούστηκε βαριά βοή βομβαρδιστικών αεροπλάνων και πήγαμε στα καταφύγια. Όταν αργότερα έμαθα ο Ντερβίσης ότι οι βόμβες έπεσαν στην εκκλησία και σε ένα σωρό από σπίτια γύρω της, αμάχων συνοφριώθηκε. «Θα μου το πληρώσουν», είπε. Και κοιτώντας τον σύντροφό του ήρωα Νανόπουλο, συνεννοήθηκαν χωρίς να αλλάξουν λέξη και γραμμή για το αεροδρόμιο. Και εμείς περιμένουμε. Έκρηξη μηχανής, λένε. Πώς μπορούσε να είναι, ποιος ξέρει. Το μόνο που ξέραμε είναι ότι για τον Τερβίση θα υπήρχε σίγουρα φιλικό σπίτι σε εχθρικό έδαφος. Γιατί ο ουρανός έβλεπε πως αγαπούσε τα φτωχόσπιτα και δεν είχε πειράξει κανένα στη ζωή του. Και να μου έλεγα να ρίξω βόβες σε γυναικόπηδα, έλεγε, δεν θα το έκανα. Θα τις άδειαζα σε εκείνους που θα μου το έλεγαν. Ο Τερβίσης διαρκώς κατέβαινε χαμηλά για να χτυπήσει μόνο στρατιωτικούς στόχους και να μην πειράζει κουκλόσπιτα και κούκλες. Ο Τερβίσης ήταν υπότης. Γιατί δεν άξιζε να είναι τίποτα άλλο. Ήταν όλος καλοσύνη και πάντοτε με κέφι, γιατί αν δεν γύριζε αύριο, ας ήταν τουλάχιστον ωραίον το σήμερον. Ο Ντερβίση που είσαι, κλαίμε όλοι, σε περιμένουμε να ξαναρθείς, γράφει η Αμερικανίδα ανταποκρίτρια 13 Ιανουαρίου 1941 για αυτόν τον απίστευτο μανιάτη. Ζεύσε ένα τρία, πώς με ακούς? Καλημέρα Ελλάδα. Γι' αυτόν τον σπουδαίο Ντερβίση λοιπόν, τον Παλιατσέα από την πλάτσα της Μεσσηνίας, τον οποίο η φοβερή ελληνική πολιτεία τον έχει τιμήσει, τον θεωρεί ότι είναι σύμβολο. Με πλατείες, αγάλματα. Με αγάλματα, με λεωφόρους, με πλατείες, με αυριάντες. Στη σχολή των πιλότων, στη σχολή Ικάρων, με το που μπαίνεις βλέπεις οίκημα Ντερβίς. Πάντως όχι στη σχολή Ικάρων, επειδή διδάσκω εκεί, όντως μνημονεύονται οι πεσόντες. Έχουμε μνημεία, αναφέρονται. Να έκανε τέτοιο ήρωα τώρα Αγγλικάλοι Αμερικάνοι. Θα έκανε κάνει 30 ταινίες. Ναι, δυστυχώς. Οι λαοί ζούνε για να βλέπουν σύμβολα. Ποιο να βάλει σύμβολο? Ποιο να βάλει σύμβολο? Τον Αντρίκο με την Ένεση ή τον Εθνάρχη που δεν πήγε ούτε στην πλατεία? Στην πλατεία Κολονική δεν πήγαινε. Και ήταν επικίνδυνα, ήταν καπιτός. Κάτω στο Σύνταγμα εκεί. Σαν σίγουρα. Σαν σίγουρα. Και περίμενες να δικαιωθείς σε εθνικά θέματα από ανθρώπους οι οποίοι μόλις ακούσαν ότι η πατρίδα τους χρειάζεται,
Όλο το βίσμα ήταν για να μείνουν καρφωμένοι εδώ. Δερβίση, να σε βεβαίωσω ότι πάντα θα σε μνημονεύουμε όσο υπάρχουμε. Αυτός, και ακούει χιλιάδες κόσμος τώρα. Πολύ ωραία. Και μπήκε στην καρδιά πάρα πολλών Ελλήνων. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν σε ξεχνάνε, Λεβεντόπεδο. Να είσαι απόλυτα βεβαίως. Αργήσαμε γιατί δεν μάθαμε για τίποτα. Τον Εθνάρχη τρώγαμε, τρώγαμε και μάθαμε. Αυτό το προλύσαμε το βράδυ. Εσένα σε είχαμε θαμένο. Τώρα που σε μάθαμε και θα σε θυμόμαστε και θα σε μνημονεύουμε και θα πιέσουμε για κάποιους να τιμηθείς ανάλογα. Πάντως αυτό το γελαστό παιδί μια φορά στη ζωή του έκλαψε. Ναι. Έτσι Κώστα. Έχουμε εδώ πέρα το κείμενο, ναι, του Ζαλοκώστα. Ως εξής, είναι στην Κοριτσά. Και είναι ρεπορτάζ εκείνης εποχής. Λέει, ο Δερβίσης χαμογελάει. Ένα βομβαρδιστικό έχουμε όλο και όλο, μα το μασκαρεύουμε για να ξεγελούνται οι Ιταλοί, όπως γελαστήκατε κι εσείς. Μία το βάφουμε πράσινο, μία γκρίζο, μία το κολλάμε ψεύτικες έλικες. Αν ρωτήσεις τους Ιταλούς, θα σου πούν ότι έχουμε 10 αεροπλάνα στην Κοριτσά, γιατί τους μπερδέψαμε. Είναι τόσο ζωντανός ο τρόπος που περιγράφει τα πράγματα, τόσο κομικές συγκριμάτσες και χειρονομίες που κάνει, ώστε οι φαντάροι ξεσπάνε σε γέλια και ξενυχτάν δίπλα του χωρίς να το καταλάβουν. Ζωή να έχεις, του λέει ο Αντώνης, και τον χτυπά στον ώμο. Μας έκανες να ξεκαρδιστούμε. Έτσι πάντα γελάς εσύ. Έτσι βέβαια. Μόνο μια φορά έκλαψε στη ζωή μου. Πώς το έπαθες? Μέσα Νοεμβρίου, τότε που εσείς πολεμούσατε στη Μόροβα, είχαμε βγει να βομβαρδίσουμε το Ιβάν, όταν μας ρίχτηκαν 9 Fiat, είναι τα καταδιωκτικά τα ιταλικά. Μας έκαναν κόσκινο την καμπίνα. Μαζί μου είχα για πολυβολητή ένα παιδάκι 20 χρονών. Κάποτε τον ακούω να μου λέει: «Πληγώθηκα, κύριε Σμιναγέ». «Πού?», τον ρωτάω. «Στο πόδι. Τον διατάζω να αφήσει το πολυβόλο και να δει την πληγή του. Για να αποφύγω τα καταδιωκτικά, χώθηκα κατά το σύστημά μου στις Χαράδρες. Όσο να βγούμε από την άλλη άκρη του βουνού, τον ακούω να μου λέει: «Έτοιμος, κύριε Σμιναγέ». Άμα βγήκαμε στο κάμπο, μας επιτέθηκαν πάλι τα καταδιωκτικά. Η μία πίσω από την άλλη μας πετυχαίνουν οι υπές των πολυβόλων τους. «Πληγώθηκα, κύριε Σμιναγέ», μου ξαναλέει το παιδί. «Κάνω στροφή και ξαναμπαίνω στις Χαράδρες. Δέσε τώρα την πληγή σου», τον διατάζω. «Δεν μπορώ», μου αποκρίνεται. Λαβώθηκα βαριά στην κοιλιά. Καθώς ήμουν υποχρεωμένος να προσέχω τα ρεύματα του αέρα, τις στροφές της Χαράδρας και τα Fiat, δεν κατάφερα ούτε μια στιγμούλα να γυρίσω το κεφάλι να δω πίσω μου τον τραυματία. Σε λίγο τον ακούω να μου ζητάει βοήθεια. «Τι θέλεις, μωρέ», του κάνω. «Πνίγηκα στα αίματα, κύριε Σμιναγέ. Σώστε με». Άμα είδα πως η φωνή του εξασθενούσε, συλλογίστηκα ότι θα ήταν προτιμότερο να ψηφίσω τα Fiat και να τον πάω γρήγορα στο αεροδρόμιό μας. Μισή ώρα βάσταξε ο γυρισμός. Μα μου φάνηκε αιώνας. Γύρω μου να σφυρίζουν οι σφαίρες. Να τις βλέπω να γαζώνουν τα φτερά μου και πίσω μου να ακούω αυτόν τον δυστυχισμένο να βογκάει και πότε-πότε να φωνάζει. «Βοήθεια, κύριε Σμιναγέ, μη με αφήνετε έτσι». Μα δεν μπορούσα να κουνήσω από τη θέση μου. Όταν έπαψε ο βόγκος του, φοβήθηκα μήπως ξεψύχησε και τον φώναξα. Δεν έλαβα απάντηση. Τότε κατάλαβα πως είχε πεθάνει και με πήραν τα δάκρυα. Σαν έφτασα στο αεροδρόμιο και τον έβγαλα από την καμπίνα νεκρό, οι συνάδελφοί μου με βρήκαν να κλείω σαν μωρό. Ας είναι. Αυτά πέρασαν. Καθίστε τώρα να σας πω το λούσιμο που έδωσε ο Ντούτσε στο Τσιάνο μόλις έπεσε η Κοριτσά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι. Βλέπεις ότι τελειώνει. Βλέπεις ότι ο ήρωας Γιώργη ζει από τα χρόνια του Όμηρου μέχρι σήμερα. Και όλους τους ήρωες τους χαρακτηρίζει ένα πράγμα. Η ευαισθησία. Το γέλιο. Κάνουν απίθανα πράγματα με το χαμόγελο. Ζούνε απίστευτες καταστάσεις και κρατάνε την ηλαρότητά τους, την ευθυμία τους. Κάθε μέρα έπαιζε με το θάνατο. Το βράδυ μάζευε τα φαντάρια για να του λέει ιστορίες. Και τους έκανε γκριμάτσες να γελάνε. Εδώ λοιπόν κάπως έτσι τελειώνει αυτή η παράξενη εκπομπή που μας βοήθησε πάρα πολύ ο Κώστας ο Λαγός, ο ιστορικός συγγραφέας και καθηγητής σχολή Κάρου να την κάνουμε που τη θέλαμε πολύ καιρό και τη σχεδιάζαμε για αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους δεν θα ακούσετε πολλά και σχεδόν τίποτα σε όλες τις εκπομπές και σε όλα αυτά που γίνανε για το 40 και το 41 για τους Έλληνες νεκρούς πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, τις ένδοξες εκείνες ημέρες, εκεί που 77 παλιατζούρες σκάφη τα βάλαν με 500 υπερσύγχρονα, 500 και υπερσύγχρονα και ήρθαν μετά άλλα 1200 για να ολοκληρώσουν την ιστορία αυτή και δεν ήταν καθόλου μακαρονάδες, φίλε μου. Ήταν αξιόμαχοι. Αγαπημένοι μου, φτάνουμε στα σχέδια τέρμινη.
ασχοληθήκαμε με αυτούς που η καρδιά μας μας διατάζει και σας τους κάναμε γνώριμους, γνωστούς. Ο Δερβίτσης μέχρι χτες ήταν μια λέξη μαγιάς, σήμερα για όλους μας είναι ένας ήρωας που θα θέλαμε όλοι μας να τον βλέπαμε, να τον είχαμε κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τολεκάκη που δρομολογεί αυτές τις αυτά τα σπάνια αφιερώματα. 70 χρόνια το ελληνικό κράτος δεν αξιώθηκε να κάνει μία εκπομπή για όλους αυτούς, ούτε ο ΣΕΡΤ ούτε ο ΣΥΕΝΕΔ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Λαγό. Ευχαριστώ πολύ. Τον ιστορικό και ερευνητή και διδάσκοντα στην σχολή Κάρων, και τον Δημητράκη τον Κύρκο, τον ηχοδεσπότη μας, τη Ροσέλα τη Λανέ που έχει την επιμέλεια της εκπομπής μας. Μας ακούτε διαδικτυακά στο www.freaktory.com.